έχουμε στέκει φέτος. Κάθε χρόνο δεν το έχουμε το. Όχι, άλλαξε λέω στέκει, δεν σε μπορώ. Φέτος γιατί είναι ακριβώς. Πώς πάει η κίνηση. Κίνηση. Άμα βοηθάω. Τον κόσμο. Ας είναι καλά, ο κόσμος μας προτιμά και εμείς τον προσπαθούμε να τον εξαχαρακτήσουμε. Μάλιστα. Και τον ευχαριστούμε. Από τι ώρα ψήνεις? Από τι ώρα αυτή 9. Αλήθεια. Όσο έχει ο κόσμος έρχεται τα τρώει τσάμπα. Μέχρι τι ώρα? Ό,τι ώρα έχει κόσμο. Μη σε παρακαλώ μου το Μιχάλη από εδώ. Μη μου δεν θέλω να τα δω να παθήνουν. Σόρα έτσι. Πάρα παιδιά, έλα. Πες το στην άλλη. Τι, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Το χρόνο παιδιά. Από το μαγαζιού είναι? Ναι, ναι, ναι. Και του χρόνου. Μπράβο ρε παιδιά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Για ποιο λόγο παιδιά? Έτσι για το καλό της μέρας. Και εκεί πιωτό έτσι. Τα πάντα, τα πάντα έχει το κατώ και φαγητό. Και μετά από πάνω έχει και γυναίκες. Μετά έχει ρε φαινέ. Πώς είναι η χρέωση? Εδώ εδώ παραγωγή μας. Ρε φαινέ. Καταλάβες ότι είναι ρεπορτάζ. Μη μίλας. Έλα! Έλα κοντά, ή τα κάνουμε μακριά. Τι κάνουμε εδώ, πέστε εδώ. Κύριε ψυχή, τι ακριβώς κάνετε εδώ κύριε ψυχή? Το μάγελα πάρε, το μάγελα. Γιατί για να κυπέρες το κύριε ψυχή? Είναι προσωπικό τα ίδια. Είναι πιο όμορφος. Είναι πιο όμορφος. Ε, όχι και πιο όμορφος. Σε παρακαλώ, είμαστε και εμείς εδώ. Έλα να πεις και ένα ούλιο. Το πιο μεγάλο που στην παίρνεις σφαλιά. Έχω με ούζο του ψυχίου. Αν έτσι πάει η δουλειά, εντάξει. Πρέπει να φωνάξω ένα ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώ δεν έχει ούζο. Οι γιατροί τρώνε λιπαρά, εγώ βλέπω, αυτό βλέπω. Ναι, όλοι τρώνε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα πει κάτι το έθιμο ή όχι. Έλα! Ναι, πες, κάτι το έθιμο. Το έθιμο προσπαθούμε εμείς οι πιο μεγάλοι να στηρίζουμε τα έθιμα και να μην σβήσουν αυτά τα πράγματα. Και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό είναι όλο Τσίπρα. Άμα τρώει κρέας εδώ. Δεν μου λες, εσύ τρώει με τα κρέα, τι δουλειά έχεις με τα κρέα? Βάζω εγώ το ούζο και ο κύριος Γέμελος το. Α, έτσι εξηγείται. Εντάξει. Ο Αχιλλέας τα κρέα, δεν και ο. Και η Ελλάδα δεν πτωείται. Μακάρι να παραμείνει ακλόνητος η κυβέρνηση στο όχι. Όχι, που βάλα η Μέρκελ. Εφέτος έχουμε και τη συμμετοχή των σωματείων μουσικών με ζωντανή μουσική από την Ελλάδα μέσα. Μέσα στη δυστυχία μας προσπαθούμε να χαρούμε λιγάκι αυτές τις μέρες. Δυστυχία εννοώ με την ανεργία και το κουτάκι. Με μεγάλη συμμετοχή βλέπω. Ναι, και το κρύο τελικά βοήθησε. Δεν είναι καλό που έχουμε συμμετοχή τέτοια ώρα παρά γιατί όπω σα είπα η ανεργία. Είναι και το κρύο και έχουμε το κρύο. Κάνατε μέσα. Και μαζί το περιμένετε και μαζί. Ότι θα έχει έτσι επιτυχία. Ναι. Εγώ το περίμενα και περίμενα ότι θα έχει και προσέλευση. Και θυμάστε που με είχατε ρωτήσει γιατί το κάνουμε μεσημέρι και σα είπα ότι μα το ζητάνε. Ναι. Άρα λοιπόν και εμεί κάνουμε την έρευνά μα πριν κάνουμε οτιδήποτε. Και το ζητάνε οι άνθρωποι για να περάσουν καλά θέλουν. Και όπως βλέπετε ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει και από το σπίτι του και διεκδικεί και έχει νιώθει ελπίδα και πιστεύει ότι θα έχουν καλύτερες μέρες, γι' αυτό έχει διάθεση και να διασκεδάσει και να περάσει και καλύτερα.